Σταύρος Χρυστακόπουλος, διευθυντής έκδοσης και σύνταξης στην εφημερίδα Τον Ποντίκη. Κύριε Χρυστακόπουλε, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλή σας μέρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε, κύριε Χρυστακόπουλε, αλλαγή της εκλογικής επιτροπής, που αυτό σημαίνει μια γενικευμένη ανασύνταξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Άγιον Όρος, γιατί το πλήγμα από το κόμμα Νίκη σχετίζεται και με το κομμάτι το θρησκευτικό. Θα ήθελα να πούμε έτσι, να δούμε λίγο τα πράγματα μέσα από την δική σας οπτική για την επόμενη μέρα. Έτσι, αλλιώς τα θέματα νομίζω ότι έχουν πολύ υποθεί για το έλλειμμα του ΣΥΡΙΖΑ και την κυριαρχία του Μητσοτάκη. Ναι, και το εκλογικό σκηνικό νομίζω ότι είναι αρκετά ξεκάθαρο. Νομίζω ότι ήταν, για την ακρίβεια, ήταν ξεκάθαρο αρκετά πριν από τις εκλογές. Το ζήτημα ήταν ποιος ήθελε, ποιος μπορούσε να βλέπει τι συμβαίνει, τι επέρχεται και τι διαμορφώνεται. Είναι, με συγχωρείτε να σας διακόψω λίγο, είναι αρκετοί οι συναδελφοί σας που έχουν πει ότι τα καμπανάκια έχουν χτυπήσει ήδη από το 19, τα οποία δεν τα εξέλαβαν πολύ σοβαρά στο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, αυτό που έγινε το 19, νομίζω ότι ακριβώς ήταν αυτό που καθόρισε σε τεράστιο βαθμό αυτό που έγινε το 23. Τι θέλω να πω. Ένα από τα πράγματα που πολύ λίγοι έβλεπαν, αξιολογούσαν και έβαζαν τέλος πάντων στο λογαριασμό των προβλέψεών τους και των εκτιμήσεών τους, ήταν για παράδειγμα ότι στις εκλογές του, ότι το 2019 δεν είχαμε μια εκλογική αναμέτρηση αλλά δύο. Η μία από τις δύο ήταν ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταγράψει ένα 23,75%, εάν είμαι ακριβής με τα δεκαδικά. Το κάτω όριο λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ το 31,5, με βάση το οποίο έκαναν τους λογαριασμούς τους και ο ΣΥΡΙΖΑ και πάρα πολύ στο δικό μου χώρο. Η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, το κατώτατο όριό του, ήταν το 23,75. Από εκεί ξεκίνησαν μια σειρά λάθη αναλύσεων και εκτιμήσεων, και βέβαια το αν οι δημοσιογράφοι κάνουν λάθη είναι, πώς να το πω, μικρό το κακό. Το σημαντικό είναι ότι αυτό το λάθος το έκανα στο ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, δεν κατάλαβαν ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού τον εγκατέλειψε, τον τιμώρησε, για να είμαστε ακριβείς, φεύγοντας προς διάφορες άλλες κατευθύνσεις. Το γεγονός ότι επέστρεψε ένα σοβαρό κομμάτι από τους ανθρώπους αυτούς για να διαμορφώσει το 31,5% των εθνικών εκλογών σχετιζόταν τότε με το φόβο για τον άγνωστο, παύλα, παντοδύναμο Μητσοτάκη. Μη γνωρίζοντας πώς θα πολιτευτεί ο Μητσοτάκης, ας μην ξεχνάμε ότι τότε είχαμε την πρώτη αίσθηση κανονικότητας στη χώρα. Το 19 είχαμε βγει από το μνημόνιο και πλέον η συζήτηση είχε αρχίσει πλέον να αφορά το τι είδους διαχείρισης εξόδου θα κάνουμε, τι θα γίνει με τα εισοδήματα, κυρίως με τα εισοδήματα τα οποία είχαν καταποντιστεί όλη εκείνη την περίοδο. Αφορούσε πράγματα τα οποία όντως αφορούσαν τη διαχείριση μιας κανονικότητας. Τότε λοιπόν η διαχείριση της κανονικότητας αυτής ανατέθηκε με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στο Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ τιμωρήθηκε για τη στάση του φορολογική παύλα ασφαλιστική σε πολύ μεγάλα κομμάτια αυτού που ονομάζουμε μεσαία ή χαμηλή μεσαία τάξη, μικρομεσαίους επαγγελματίες κλπ. Σε αυτό βέβαια, σε αυτό οφείλω να πω ότι εδώ και αρκετούς μήνες στον Ποντίκη έχετε κάνει ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα που αφορά τη μεσαία τάξη παύλα. Από το καλοκαίρι του 20, ναι. Δεν είχα σταματήσει να γράφω για αυτό το πράγμα. Ήταν ξεκάθαρο σε μένα ότι αυτός ο κόσμος, επειδή ακριβώς είχε υποστεί πολύ ισχυρό σοκ από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ήταν σύντομα διατεθειμένος να επιστρέψει. Στην ανάλυση πάντως που κάνετε στο Ποντίκη, έχει μεγάλη σημασία ότι κάνετε μια ανάλυση στα δομικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, το ότι ο μεσαίος χώρος, μεσαία τάξη, η παύλα μεσαία τάξη δεν έχουν ιδεολογικές και βαρέως κομματικές αγκυλώσεις, είναι αυτοί οι οποίοι μετακινούνται και πιο εύκολα, και το είδαμε και τώρα ότι μετακινήθηκαν πάρα πολύ σε μεγάλο ποσοστό στην Νέα Δημοκρατία. Μα είδαμε ακριβώς ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό αυτών των ανθρώπων αποφάσισε την τελευταία μέρα. Και έχει σημασία αυτό, διότι η διαχείριση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτούς τους ανθρώπους είχε μια τρομακτική αντίφαση.
Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας κυρίως να έχει ζητήσει καμιά δεκαριά συγγνώμες από αυτόν τον κόσμο, να προσπαθεί να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι η απόδειξη ότι έχει όντως και μετανοήσει και αλλάξει ρότα σε σχέση με την αντιμετώπιση τους, και ξαφνικά την πρώτη τελευταία μέρα της λήξης της εκλογικής περίοδου να βγαίνει ο Κατρούγκαλος και να λέει την αμνησία που είπε. Είναι ένα δείγμα σύγχυσης, το οποίο επικράτησε στη σύγχυση η οποία επικράτησε στο ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν καθόλη την προεκλογική περίοδο, στην οποία εγώ συμπεριλαμβάνω τον τελευταίο ένα χρόνο, διότι την προεκλογική περίοδο δεν είχαμε ένα μήνα, είχαμε ένα χρόνο. Αυτόν τον ένα χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε το πρωί να χτίζει και το βράδυ να γκρεμίζει. Έπαιξαν ρόλο και οι δηλώσεις, ας πούμε, οι πρώην υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως του κυρίου Τσακαλώτου και του κυρίου Φίλη, που έκαναν αφορά για τοπικά νομίσματα, σε αυτό. Τοπικά νομίσματα, πρέσπες του Αιγαίου, ό,τι του κατέβαινε του καθενός έλεγε. Και όλο αυτό σε πλήρη απόκληση, θα έλεγα εγώ, από κάθε έννοια προγράμματος που είχε ήδη διαμορφώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα λοιπόν εκεί πέρα, για να το μαζέψουμε κάπως, επειδή πραγματικά τα περισσότερα έχουν υποθεί, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ουδέποτε αξιολόγησε τι του συνέβη το 19. Ένα από τα πράγματα, ένας από τους λόγους για τους οποίους ήταν γραμμένα τα άρθρα στα οποία αναφερθήκατε για την μεσαία τάξη, ήταν ακριβώς αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν αξιολόγησε τη συμπεριφορά του έναντι της μεσαίας τάξης, δεν ανέλησε τα χαρακτηριστικά της, δεν κατάλαβε για ποιους μιλάμε. Εδώ η κυρία Φωτίου Στέκη μας λέει ότι με 5.000 το χρόνο σε μεσαία τάξη. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Πραγματικά δηλαδή, όσο καλόπιστος και κάθε προέδρος και αν είναι κάποιος, δεν μπορεί να κατανοήσει πώς λέγονται οι λαφρότητες αυτού του είδους. Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε μια αλλαγή σκηνικού και πάμε προς μια ανάταξη με αρχή γενομένης από την αλλαγή της Εκλογικής Επιτροπής σήμερα. Μετά από αυτή τη σειρά, ας πούμε, αλλεπάλληλων λαθών που είχαμε, τι εκτιμάτε ότι μπορεί να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ αν λάβει υπόψη ορισμένα πράγματα από αυτά τα οποία έχουν υποθεί? Δεν είμαι σε θέση να ξεκαθαρίσω εάν πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ικανός σε αυτή τη φάση να κερδίσει. Γιατί το λέω? Διότι η εικόνα περαιτέρω από συσπήρωση που εμφάνισε τις τελευταίες μέρες των εκλογών οφειλόταν στο ότι οι πάντες ήταν βέβαιοι ότι θα χάσει. Αν εξαιρέσουμε μια πολύ μικρή μερίδα στενά κομματικών ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να βλέπουν κάτι άλλο, έχω την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετέδωσε μια εικόνα διάλυσης, αποσυσπήρωσης και πιθανότητα και συντριβής. Αυτή την εικόνα τη μετέδωσε το ίδιο το κόμμα. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είμαι καθόλου βέβαιος για το πώς θα λειτουργήσει αυτό στη συνέχεια των πραγμάτων. Δηλαδή, πρόκειται για την αρχή μιας γενικότερης και μεγαλύτερης αποσυσπήρωσης. Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώσει έναν πολύ σκληρό πυρήνα που μπορεί να υποθέσει κανείς ότι σε μια πραγματικά μεγάλη συντριβή όπως αυτή που συντελέστηκε στις προηγούμενες εκλογές, το μόνο που επιβιώνει ως ποσοστό είναι ο σκληρός κομματικός πυρήνας. Είναι στο 20% ο σκληρός πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν μπορούμε να είμαστε, γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Υπάρχει μια ένδειξη ότι μπορεί και να είναι. Το γεγονός ότι επί 11 χρόνια, από το 12 και μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ εισήγε κάθε χρόνο ουσιαστικά νέους ψηφοφόρους οι οποίοι δεν είχαν υπάρξει ποτέ πριν ΠΑΣΟΚ ή κάτι άλλο. Οι 18 άριδες κάθε έτος δηλαδή επί 11 χρόνια πιθανότατα έχουν ψηφίσει μόνο ΣΥΡΙΖΑ και άρα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε, οι άνθρωποι αυτοί είναι τώρα πλέον μέχρι τα 28-29 χρόνια. Δεν έχουμε κάποια βεβαιότητα για το τι ακριβώς θα συμβεί. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει βεβαιότητα για το ποιος είναι ο τελικός σκληρός πυρήνας. Ίσως να είναι το 20%. Αν είναι το 20%, μπορεί να πιθανολογήσει κάποιος ότι ίσως τσιμπήσει άλλο 1, 2, ξέρω εγώ, 3% και άρα να σταθεροποιηθεί τουλάχιστον ως δεύτερη δύναμη στο πολιτικό σύστημα χωρίς να απειληθεί από το ΠΑΣΟΚ.
Απλώς αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι αυτή τη στιγμή. Για να κλείσουμε τον μεγάλο χαμένο που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές, δύο θέματα. Από το ποσοστό του κυρίου Βαρουφάκη, ο οποίος δεν, όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι λίγο δύσκολο να μπει στη Βουλή. Υπολογίζεται να πάρει ποσοστό ο ΣΥΡΙΖΑ και να αυξήσει τη δυναμική του? Το θεωρώ δύσκολο. Θεωρώ ότι ίσως πιο κοντά στο να λαιλατίσει τον Βαρουφάκη, ίσως να βρίσκεται στο Κωνσταντοπούλου. Και επειδή είναι ένα, πώς το λένε, ένα κομμάτι αντισυστημικό του ΣΥΡΙΖΑ του 12 και του 15, οι ψήφοι που μοιράζονται αυτά τα δύο κόμματα, θεωρώ ότι έχουν κόψει από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν αποκοπεί εντελώς και δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό περιθώριο επιστροφής. Και έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο κοντά στη ζωή Κωνσταντοπούλου ή ενδεχομένως να παραμείνουν και στο Βαρουφάκι. Δεν το γνωρίζουμε. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ιδιαίτερη πρόσβαση σε αυτό το κοινό. Για το ΠΑΣΟΚ τώρα, επειδή κάνατε αναφορά και επειδή μιλήσατε για αποσυσπήρωση και τις φυγόκεντρες τάσεις, επειδή αυτό το σκηνικό κατάρρευσης μπορεί να δημιουργήσει και μια ανασφάλεια σε όσους βρίσκονται εκεί και η πιο έτσι δεξαμενή ιδεολογική συγγένεια είναι το ΠΑΣΟΚ. Βλέπετε να απορροφά ψήφους στην δεύτερη φάση? Από το ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Η προσδοκία του ΠΑΣΟΚ είναι ότι θα μπορούσε πράγματι να πάρει γύρω στο 1-1,5% ακόμη από το ΣΥΡΙΖΑ. Πέραν του ότι έχει πράξει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε βέβαιο. Γενικώς δεν γνωρίζουμε πώς θα συμπεριφερθεί εκλογικά το ΠΑΣΟΚ, υπό την έννοια ότι είχαμε κάποιες αρκετά ευνοϊκές προϋποθέσεις για το ΠΑΣΟΚ πριν από τις τελευταίες εκλογές. Δηλαδή, είχαμε νέο αρχηγό. Είχαμε ένα κόμμα το οποίο ξεκινήσει με πολύ ψηλές προσδοκίες, αν θυμάστε και 14% και 15%. Και 17% το δίνει κάποιες δημοσκοπήσεις, ειδικά μετά την είχαμε, υπήρχε μια βεβαιότητα ότι το ΠΑΣΟΚ θα ανέβει σε κάποιο βαθμό. Πιθανότατα θα του δινόταν και η ευκαιρία να ανασυγκροτηθεί για να δει με καλύτερο μάτι το μέλλον του και να προσπαθήσει αργότερα να πετύχει ακόμη υψηλότερα ποσοστά. Παρά τα αυτά, και το ΠΑΣΟΚ είχε μια πάρα πολύ μεγάλη διαρροή προς τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν ζητήματα ταυτότητας για το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, τι είναι ο κόσμος που ψηφίζει? Κεντροαριστερά, με την ευρία έννοια, ναι, όντως το μεγαλύτερο κομμάτι του είναι αυτό. Εξακολουθούν παρά τα αυτά να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καλοβλέπουν μια συμμαχία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε αν θα μπορούσαν να γίνουν ΣΥΡΙΖΑ και να φύγουν προς το ΠΑΣΟΚ, προς το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε ακόμα ένα δεξιόστροφο συντηρητικό κομμάτι του θα μπορούσε να πάει να ενισχύσει περαιτέρω το Μητσοτάκη για να μην κινδυνεύσει από την είσοδο νέων κομμάτων στη Βουλή. Μπορεί να θεωρηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον έχει φτάσει η ώρα του να ανέβει ακόμη περισσότερο και να πάρει επιστροφές. Το γνωρίζουμε. Δηλαδή ακόμα είναι πάρα πολύ ασαφές το πώς θα... Γιατί θεωρώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου θα περιμένει και την κατάσταση που θα διαμορφώνεται την τελευταία στιγμή. Έτσι, εάν, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία δείξει ότι δεν κινδυνεύει, θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να πάρει μια επιστροφή. Κύριε Χρυστακόπουλε, αυτό το που είπατε τώρα για το δεξιόστροφο κομμάτι, ας πούμε, η απώλεια του Λοβέρδου θα παίξει ρόλο σε αυτό? Δεν είμαι βέβαιος. Ένα πρόβλημα γενικώς που θα αντιμετωπίσουν όλα τα κόμματα και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, είναι πόσο αυτοί που καπάρωσαν την εκλογή τους θα τρέξουν πόρτα-πόρτα για να κυνηγήσουν ψηφοφόρους. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Μάλιστα. Δεδομένως δεν υπάρχει σαφώς προτίμηση σε αυτές τις εκλογές. Οπότε το πώς θα συμπεριφερθεί ένα ευρύτερο στελεχικό κομμάτι ή πόση επαφή θα υπάρχει του κάθε κόμματος με το εκλογικό του κοινό είναι κάτι προς το παρόν μη προβλέψιμο. Να πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Είπαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης στις προτεραιότητες που είχε στο πρόγραμμά του ήταν να επισκεφτεί το Άγιον Όρος, σημειολογική επίσκεψη. Είχαμε το κόμμα Νίκη, το οποίο φαντάζομαι κόβει
ψήφους από την Νέα Δημοκρατία και συνολικά θα ήθελα να μας πείτε, εδώ έχουμε δύο θέματα. Υπάρχει συζήτηση ότι ο κ. Μητσοτάκης, αφού με απίαν λογική συγκέντρωση το 40,7% κοντά 41% με τον πόνους των 50 εδρών στις επόμενες εκλογές ενδέχεται, ας πούμε, να αποκτήσει αυξημένη πλειοψηφία και να γίνει κυρίαρχος, αλλά γίνεται κυρίαρχος και στο εσωτερικό του, έτσι. Κυρίαρχος ο Μητσοτάκης στο εσωτερικό του ήταν πάντα. Από τη στιγμή που εξελέγει και μετά, δεν εκδηλώθηκε όχι μόνο αμφισβήτηση στο πρόσωπό του, δεν εκδηλώθηκε καν μια τάση διαφοροποίησης τελεχών από τις επιλογές του. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Μητσοτάκης κυβέρνησε σε μια τετραετία γεμάτη κρίσης. Ούτως ή άλλως, τα περιθώρια διαφοροποίησεων ήταν μηδαμινά. Επίσης, δεν υπήρξαν καν κομματικοί παράγοντες, ονόματα ισχυρά του παρελθόντος, όπως ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, για τους οποίους διαβάσαμε άπειρα ρεπορτάζ για το ότι απειλούν, αμφισβητούν, έχουν διαφορετική γνώμη κλπ. Ουδέποτε επιβεβαιώθηκε αυτό. Ο Μητσοτάκης λοιπόν είναι κυρίαρχος. Και θα συνεχίσει να είναι ακόμη περισσότερο την επόμενη περίοδο, ύστερα από μια τόσο μεγάλη νίκη που έχει ήδη καταγράψει και η οποία βασίμως υποθέτω, ότι θα είναι εξίσου σημαντική προς το ποσοστό του και στις επόμενες εκλογές. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάποιο σοβαρό ζήτημα να αντιμετωπίσει. Επίσης, νομίζω ότι το μοναδικό της στοίχημα αυτών των εκλογών είναι απλώς να διατηρήσει το ποσοστό της για να έχει την αυτοδυναμία. Χωρίς μάλιστα να ενδιαφέρεται για το τι θα κάνουν τα άλλα κόμματα. Σχεδόν χωρίς να ενδιαφέρεται. Αν μπει το Νίκη με την κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα, που το καθένα αποσπά 4 έντρες, υπάρχει κίνδυνος? Κοιτάξτε, θα σας πω ένα και μοναδικό σενάριο, το οποίο δείχνει πάνω κάτω την κατάσταση. Αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα ξαναπάρει 40,5, ότι το Πασόκ θα τσιμπήσει μια μισή μονάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει 2,5 επιπλέον και ότι το ΚΚΕ θα παραμείνει στα ίδια, η Ελληνική Λύση θα παραμείνει στα ίδια και ότι θα μπουν και η κυρία Κωνσταντοπούλου και η Νίκη με 3,5% ο καθένας, ο Μητσοτάκης θα έχει μια άνετη πλειοψηφία. Θα πρέπει και το δικό του ποσοστό να πέσει και τα μικρά κόμματα να εμφανίσουν ιδιαίτερα μεγάλη δυναμική, δηλαδή ξαφνικά να δούμε την Νίκη στο 5%, στο 5,5%. Να δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ να ανακτά μεγαλύτερο ποσοστό από το 2,5% που λέω εγώ. Ή να συμβούν άλλα πράγματα παρόμοια υφής, τα οποία θα μπορούσαν να περιορίσουν τη δυνατότητα της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία. Όμως τα θεωρώ μάλλον ακραία. Δεν θεωρώ ότι κάτι από όλα αυτά μπορεί να συμβεί σε ισχυρό βαθμό. Η Νέα Δημοκρατία, διατηρώντας το ποσοστό της, θεωρώ ότι δεν θα έχει προβλήματα. Τουλάχιστον με βάση αυτά που έχουμε τώρα. Έτσι, γιατί αν δούμε αύριο μεθαύριο στις δημοσκοπήσεις κάτι το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο, θα το ξανασυζητήσουμε από την αρχή. Και για να κλείσουμε, ήθελα να μας πείτε, επειδή έχετε και πολύ καλό διεθνές ρεπορτάζ στο Ποντίκι, πώς αποτυπώθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα στον ξένο τύπο και πώς έτσι είδαν διεθνώς την κυριαρχία του Μητσοτάκη. Νομίζω ότι για τους περισσότερους ήταν τόσο έκπληξη όσο και για μας μόνο το εύρος της διαφοράς. Εκτός Ελλάδος υπάρχει πάρα πολύ καλή εικόνα για την Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, νομίζω ότι αποτυπώνεται με πάρα πολύ μεγάλη ευκρίνεια. Το ότι ο Μητσοτάκης ήταν κυρίαρχος ήταν καταρχήν αναμενόμενο και για τους περισσότερους σε ό,τι αφορά τα δυτικά μέσα ενημέρωση, τα οποία κυρίως μας ενδιαφέρουν, γιατί εκφράζουν την κοινή γνώμη χωρών των οποίων η συμπεριφορά μας ενδιαφέρει, θεωρώ ότι το είδαν ως ανακούφιση. Δηλαδή είδαν μια πολιτική και ένα πρόγραμμα τα οποία γνώριζαν να επικρατούν. Ο Μητσοτάκης έχει φροντίσει να πει στους πάντες πώς ακριβώς θα λειτουργήσει την επόμενη περίοδο. Γενικώς από την Ελλάδα
Είναι η αλήθεια βέβαια. Αν σκεφτούμε και το πώς λειτουργήσε ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με αυτό που λέμε διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας τα προηγούμενα χρόνια, από το καλοκαίρι του 2015 και ύστερα, κανείς δεν περιμένει εκπλήξεις στην Ελλάδα. Το γεγονός δηλαδή ότι από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε το μεγαλύτερο μέρος του μνημονίου, το οποίο πλήρωσε συνεχεία, έτσι, ίσως και για τον τρόπο με τον οποίο το εφάρμοσε, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι το κόμμα Παύλα Κίνδυνος που είχαν στο μυαλό τους πριν από το 2015 εφάρμοσε όλες τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας στην πληρότητά τους, νομίζω ότι έχει πείσει πια και τους δυτικούς ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα η οποία απειλείται από κάτι αντισυστημικό, δεν είναι μια χώρα η οποία θα παρεκκλίνει από τα συμφωνηθέντα και εν πάση περιπτώσει θα κινηθεί σε κάθε περίπτωση σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής κυρίως νομιμότητας και δημοσιονομικής και γενικότερης. Νομίζω ότι ο ρυθμός αυτό που δώσατε τώρα στο τέλος ήταν ο καλύτερος, ότι μετά το 2015 δεν πρέπει να περιμένουμε εκπλήξεις στην Ελλάδα. Μα δεν περιμένει κανείς. Και σας εξηγώ ακριβώς αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που έδωσε το σήμα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ταλάντευσης της χώρας. Επειδή όμως είχαμε και εκλογές στην Τουρκία εχθές, δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό, παρότι δεν ήθελα να επεκταθούμε. Επειδή όμως έχετε και σε αυτό το κομμάτι με τα θέματα της Τουρκίας καλό ρεπορτάζ, θέλω να κλείσουμε με αυτό, να μας πείτε έτσι δύο λόγια την κρίση σας για το αποτέλεσμα το χθεσινό, το οποίο είναι πολύ ήταν αναμενόμενο. Αναμενόμενο όντως. Για αρκετούς ήταν αναμενόμενο και πριν καν από τον πρώτο γύρο. Θεωρώ ότι η ταυτότητα που έχει διαμορφώσει η πολιτική και η ιδεολογική ταυτότητα που έχει διαμορφώσει ο Ερντογάν, αυτή η μίξη Ισλάμ και εθνικισμού είναι περισσότερο αποδεκτή, πιο πρόσφορη για το μεγαλύτερο κομμάτι της τουρκικής κοινωνίας. Παρότι ακούω διάφορα εδώ και εκεί, έχω την εντύπωση, όσο και αν φαίνεται εκ πρώτης όψεως παράδοξο, ότι μπορεί ο Κιλιθάρογλου να ήταν αυτός ο οποίος μιλούσε για την οικονομία, αλλά η οικονομία λειτουργήσε υπέρ του Ερντογάν. Τι θέλω να πω με αυτό. Οι περισσότεροι βλέπουν την τρέχουσα συγκυρία. Βλέπουν μια κρίση, την οποία πολλοί αποδίδουν όχι για τον Ερντογάν, και ορθώς μάλλον, για τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί τα οικονομικά της χώρας του και τους εθνικούς λογαριασμούς και τις τράπεζες και τα επιτόκια κτλ. Πλην όμως, τις προηγούμενες δύο δεκαετίες της διακυβέρνησής του, η διαχείρισή του στην οικονομία ήταν αυτή που έβγαλε από την αφάνεια και τη μιζέρια πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια της τουρκικής κοινωνίας. Ένα παράδειγμα που έτσι μου αρέσει πάρα πολύ αυτές τις μέρες να επικαλούμε είναι το συντριπτικό ποσοστό που πήρε ο Ερντογάν στις πληγήσεις από το σεισμό περιοχές, της τάξης ακόμα και το 70%. Οξύμορο. Οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου οξύμορο. Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω, ότι για μένα δεν είναι οξύμορο. Ίσα-ίσα, οι άνθρωποι αυτοί έχασαν σπίτια τα οποία είχαν χάρη στον Ερντογάν. Όταν ο Ερντογάν πήγε εκεί και τους είπε ότι εγώ θα τα ξαναφτιάξω όλα, τον πίστεψαν γιατί το έχει κάνει ήδη μια φορά. Ακόμα κι αν οι εργολάβοι ήταν απατεώνες, ακόμα κι αν αυτοί οι απατεώνες ήταν φίλοι του Ερντογάν, τα σπίτια ήταν μια πραγματικότητα. Η άνοδος του επίπεδου ζωής ήταν πραγματικότητα. Το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτούς που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα κατάφεραν να έχουν μια στοιχειώδη οικονομική άνεση, να σπουδάζουν τα παιδιά τους και να ανέβουν στοιχειώδες κοινωνικά, το όφυλαν στον Ερντογάν. Η οικονομία λοιπόν, όχι με την τρέχουσα αποτύπωση μεγεθών, αλλά ως επίδραση στην κοινωνία, ήταν αυτή που όντως έδωσε την νίκη στον Ερντογάν. Δεν ξέρω τι εννοούμε οικονομία. Προφανώς ο Κιλιθάρογλου προσπάθησε να επενδύσει στα κρεμμυδάκια. Αυτό που προφανώς αγνόησε είναι ότι ο Ερντογάν είχε χτίσει ήδη μια σχέση σχεδόν απόλυτης εμπιστοσύνης με ένα κοινό, το οποίο όφιλε στον Ερντογάν την ύπαρξή του. Τέτοιου τύπου σχέση ο Κιλιθάρογλου και γενικώς η αντιπολίτευση δεν έχει με κανένα κομμάτι της κοινωνίας.
Μάλιστα. Κύριε Χρυστακόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίαση και την ανάλυση σας εδώ στο News Hub, περισσότερα στο Ποντίκι και στην έντυπη και στην ηλεκτρονική του μορφή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.